Παιχνίδι. Εμείς θα έλεγα ότι εμφανιστήκαμε αρκετά σοβαροί, αρκετά πειθαρχημένοι. Κρατήσαμε με πάρα πολύ, θα έλεγα, σοβαρότητα την τακτική μας συμπεριφορά σε αρκετά καλά επίπεδα. Είχαμε αρκετά διαστήματα που παίξαμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας, που πραγματικά και εγώ σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το στάδιο, δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη τους προσπάθεια που κάναν, όπως και για τον αντίπαλο, για το αθλητικό παιχνίδι το οποίο έδωσε μέσα στο γήπεδο, μέσα στις τέσσερις γραμμές. Εμείς κάναμε ένα, θα έλεγα, πρώτο βήμα θετικό, αλλά μέχρι στιγμής, θα έλεγα, συνεχίζουμε να παλεύουμε με ορισμένες αντικσότητες που έχουν να κάνουν με εσωτερικά θέματα της ομάδος καθαρά και τα οποία προσπαθούμε με πάρα πολύ και ιδιαίτερη, θα έλεγα, σοβαρότητα να τα επιλύσουμε. Γίνονται προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, και στο οργανωτικό και στο λειτουργικό και στο αγωνιστικό. Η ομάδα, θα έλεγα, ότι είναι σε καλό δρόμο και μας βοηθάει σίγουρα και το αποτέλεσμα στην έναρξη του πρωταθλήματος που ήταν νικηφόρο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας αποσυντονίζει από αυτό το οποίο έχουμε σαν θέση, σαν πρώτο στόχο, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική μέσα στο γήπεδο και να προσφέρει ή δυνατόν, εκτός από το αποτέλεσμα, και καλές εμφανίσεις. Κοινό θέαμα το οποίο παίζεται ασφαλώς για τον κόσμο και πρέπει να δώσουμε όλοι οι προπονητές ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, καθαρά στο αγωνιστικό, θα έλεγα ότι ίσως ήμασταν λίγο στην αρχή μουδιασμένοι, θα έλεγα. Δεχτήκαμε μία ευκαιρία από τον αντίπαλο. Στη συνέχεια, θα έλεγα ότι προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Μας βοήθησε επίσης η γρήγορη επίτευξη του τέρματος, ούτως ώστε να ξεκλειδώσουμε την πολύ καλή αμυντική λειτουργία αυτής της ομάδος, την οποία είχαμε παρακολουθήσει και εμείς από την πλευρά μας, και πιστεύω ότι θα είναι μία από τις ιδιαίτερα ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Και το εύχομαι πραγματικά αυτό το πράγμα. Επίσης, θα έλεγα ότι τα παιδιά ανταποκριθήκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για τα δεδομένα τα δικά μας. Και για όσους γνωρίζουν λεπτομέρειες, ίσως αυτό φαντάζει στα μάτια τους μια πάρα πολύ και ιδιαίτερη προσπάθεια σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Εμείς κρατάμε το αποτέλεσμα, κρατάμε τα θετικά, προσπαθούμε να απομονώσουμε τα όποια αρνητικά εμφανίσαμε στον αγωνιστικό χώρο, να τα αναλύσουμε και να τα δουλέψουμε στη συνέχεια για να μπορέσουμε να φανούμε πιο καλύτεροι, πιο σταθεροί και ακόμα πιο δημιουργικοί. Ήθελα να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά και υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Αχαϊκής για το ήθος και την ποδοσφαιρική αξιοπρέπεια. Για τα καλά σας λόγια, επίσης σας ευχαριστούμε. Τώρα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι και εγώ με τη σειρά μου μία φορά πληθήκαμε την ομάδα της Αχαϊκής. Ξέραμε τι θα βρούμε. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα με παίχτες καλογυμνασμένους που χτυπάνε κυρίως στην κόντρα. Το είχαμε δουλέψει, αυτό το ξέραμε. Σταθήκαμε πολύ σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Από εκεί και πέρα η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της. Όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες. Παρ' όλα αυτά εμείς καταφέραμε και κερδίσαμε τους 3 βαθμούς. Είχαμε και τις ευκαιρίες να κάνουμε και άλλα γκολ. Δεν τα καταφέραμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς από την πλευρά μας, όσον αφορά το παιχνίδι, είχαμε μια δύσκολη αποστολή στην πρεμιέρα, σε μια έδρα όπως είναι η Καλαμάτα. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα και θα μας δυσκόλευε. Όμως εμείς από την πλευρά μας είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Και όπως ξέρετε, το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν την ώρα της στο ζεστάματος. Είχαμε πρόβλημα με ένα παίχτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Και από εκεί ξεκίνησε, είδατε που λέμε, το κλίμα το πήρε και το φάγε ο γάιδαρος, κάπως έτσι. Είχαμε μια ευκαιρία στο πρώτο λεπτό. Εάν αυτή η ευκαιρία γινόταν γκολ, πιστεύω ότι θα μπορούσε να αλλάξουμε κάτι. Ο αντίπαλος μπόρεσε και αξιοποίησε τα κενά που είχαμε στην άμυνα,
βάζοντας ένα γκολ σχετικά νωρίς. Και από εκεί και πέρα έμεινε αυτό το σκορ. Εμείς προσπαθήσαμε στο ημίχρονο να καλύψουμε κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να διασπάσουμε την άμυνα της Καλαμάτας, αλλά όπως είδατε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κρατάμε κάποια παιδιά τα οποία είναι νέα σχετικά στην ομάδα, μπήκαν τώρα δηλαδή, και κρατάμε αυτό. Αγωνίστηκαν με μεγάλο πάθος και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδάκια αυτά. Από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές καλή χρονιά, να έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Δεν έχω να δηλώσω κάτι, σήμερα ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Μπορεί να είναι και η ομάδα που θα κατακτήσει την άνοδο. Δεν έχω να δηλώσω κάτι, συγχαρητήρια και στην Καλαμάτα αλλά και στους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε, εμείς συνεχίζουμε, κοιτάμε μπροστά.